Τι λέει. Τι κάνετε, καλά. Χαμός. Λοιπόν, εγώ είμαι η Κατερίνα Βρανά, κάνω stand-up comedy και τον Απρίλιο του 17 αρρώστησα λιγάκι, μωρέ. Ένα κρυολόγημα. Βασικά, κοιμήθηκα με μάτι. Και είχε αφήσει κάτι μικρό, έτσι, πράγματα αυτή η αρρώστια. Δεν έχω καλή ισορροπία. Εγώ είμαι εκεί και μου λέω, όχι κάτι να, δεν είναι και σωστό. Δεν βλέπω πολύ καλά και επηρέασε και την ομιλία μου. οπότε γι' αυτό μιλάω λίγο έτσι, ξέρετε, σαν με λίγο μαστουρωμένη. Αλλά δεν είμαι. Δυστυχώς. ένας πορμένος μπαφάκιας χειροκρότησε. Ναι, ρε φίλε! Τόση ώρα επιμείνω. επίσης, τώρα βράνιο, ναι. Ζήτησα από το... Μπορώ να έχω λίγο νερό. Νερό! Φωνέ! Έχω και νοσοκόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' άφησε να μάθει το μπουκάλι. Τι σέρβις, ρε πούστη, τι... ζήτησα από το TEDxAUEB, τους λέω, για την είσοδό μου, θέλω, παρακαλώ πάρα πολύ, να μην έρθω με καροτσάκι, να με κουβαλήσουν 6 μη γυμνοί φοιτητές. Και κάτι μαλακές για μπάτζερ, λέγανε. Απογοήτευση. Οπότε, ναι, να σας πω, λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σε αυτό το TEDx. Γενικά, το TEDx είναι πολύ δύσκολη λέξη με το TEDx. Όπως και η λέξη άρθρωση, ειρωνικά, είναι μπαλούκι. Λοιπόν, όταν είδα τα hashtag, το fill the blank και fill in the blank, ήμουνα στα ελληνικά, αυτό ακούγεται πολύ σεξουαλικό, παιδιά. Είναι νιώσε το κενό και γέμισε το κενό. Οπότε, ναι, παιδιά, έχω ένα κενό, μπορείτε να μου το γεμίσετε, δείτε. Λοιπόν, γελάκια. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό, γιατί η απόλυτη μετάφραση του blank δεν είναι το κενό, είναι το τίποτα. Blank είναι... είναι λιγότερο και πιο πάνω, και είναι τίποτα. Τέλος πάντων, θα τα αναλύσουμε σε λιγάκι αυτά. Να σας πω λίγο τι συνέβη σε μένα. Τον Απρίλιο του 17 ήμουνα Μαλαισία, για παραστάσεις με ένα γκρουπ κωμικών και περιοδία σε όλη τη χώρα. Και στην τρίτη πόλη της Μαλαισίας άρχισα να έχω κυλόπονο, διάρρεια με τους, ξέρετε, όλα τα καλά. Και πανικοβάλλω όλη η κωμική και με πάνω νοσοκομείο. Όπου εμφανίζεται μαλαισιανός γιατρός και μου κάνει χαλό, αίντο του Μάλικ, του κάνω αίντο του Μάλικ. Και μου λέει, «I see you are Greek». «Yes, I'm Greek». «Τι κάνεις, κορίτσι μου». Και λέω, «Αλλά και έχω πάθει φυδάτωση και έχω παρεσύσεις». Νομίζω μιλάει ελληνικά ο μαλαισιανός γιατρός. Και του κάνω... Όπου το απαντάω στα αγγλικά, του λέω «I'm not feeling very well» και «a little bit in pain, φίλε». Και μου κάνει «I, you're not Greek». Λέω «No».
I am Greek. 100%. Τι σχέση έχει μόνο. Και μου κάνει πάλι, then why don't you speak Greek? Τι κάνεις, κορίτσι μου. Και του λέω, σπαθέσου στο πόνο, γιατί. Και μου κάνει, I don't understand. Άντε, παράτα με. Είμαι εδώ γιατί πονάω για τουριστικό μπλα μπλα, που είναι το Ακρόπολης, δεν ξέρω από εκεί. Ο καλός δόκτωρ Μάλικ, παιδιά, ανακαλύψαμε ότι φίτησε ιατρική στην Αγγλία. Και το αγροτικό του το έκανε στην Κρήτη. Γιατί στο τέλος της φίτησής του, τους δώσαν ένα χαρτί με χώρες και τους είπαν, λοιπόν, πρέπει να κάνετε το αγροτικό σας σε κάποια τριτοκοσμική χώρα. Και συλλήστε την κελαβίτσα. Τέλος, ο καλός δόκτωρ Μάλικ αγαπάει την Ελλάδα, λατρεύει την Ελλάδα, έχει μάθει μερικά ελληνικά και σε κάποια φάση που έκανα με το για χιλιοστή ένα τη φορά μου κάνει «Α, I love μουσάκα». Τι έκανα που τη θύμιζω μουσάκα, θέλω να ξέρω. Λοιπόν, ο δόκτωρ Μάλικ Θεός, μου κάνει διάφορες εξετάσεις, ανακαλύπτουν ότι έχω πίον στο έντερο. Με βάζουν χειρουργείο να δουν αν είναι από σκολικοδίτα, περιτονίτα. Τελικά δεν ήτανε. Βγάλουν σκολικοδίτα, την πετάξανε γιατί δεν τη χρειάζεται κανείς. Έξτρα είναι. Μου καθαρίσαν όλο το πίον. Με κλείσανε και με κρατήσαν για παρακολούθηση, γιατί όντως γιατροί και καλοί γιατροί σκέφτηκαν τόσο ποιόν δεν είναι πολύ καλός. Κάποια μαλακή έχει γίνει. Και πάλι μου κράτησαν για παρακολούθηση και το βράδυ ανέφασα τριλό πυρετό, τα χυκαρδία, άρχισα να ταυτίνουν ένα-ένα όλα τα οργανά μου, που λένε και αν πάρει και λίγο τούτο. Τέλεια. Και συνειδητοποιούν ότι είχα κάπου διάτηση εντέρου, όπου βγήκαν έξω κυριολεκτικά όλα τα σκατά. Μπορούσε. Και μολύνθηκε ολόκληρη, έπαθησε ψεμί και είχα μπει σε συμπητικό σοκ. Οπότε με βάζουν στην εντατική, με βάζουν σε καταστολή που είναι το τεχνητό κόμμα και με συνδέουν με ένα μηχάνημα που έκανε τα πάτη για μένα. Έκανε μου κάθαρση, έβγαζε το μολυσμένο αίμα, το έπλυνε, το σδέρνε, το τύλιγε, το ξανάφυζε μέσα καθαρό, φωθούσε τα πνευμόνια μου να πνεύσουν, αποφόρτισε τα νευρά, χάδιβε το χολί, μουρμούριζε γλυκά λόγια σηκώτη. Έφτανε τα Άγιος Γιατρούς και έβγαζε και το σκυλοβόλτα. Καταπληκτικό μηχάνημα, το συνιστώ για κάθε σπίτι. Και με κρατάνε σε καταστολή για 2 εβδομάδες. Και με σώσανε, προφανώς. Αυτό δεν χρειάζεται να πω, εδώ είμαι. Έκπληξη, surprise. Εσύ, Κατερίνα, τι γίνεται, μας κρατάς σε suspense. Η Κατερίνα, παιδιά, είσαι. Και θα κλείσουμε λίγο, που όχι, λοιπόν. Sorry. Έχω μια παραπάνω τόση μαλακία από τους άλλους μιλητές. Αυτό το έχουμε λάβει υπόψη, έτσι πράγμα. Λοιπόν, και το σώμα μου ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Γενικά, μάθα ότι οι συμπτικό σοκ επιζούν 8 στους 10. Συγγνώμη, πεθαίνουν 8 στους 10. Πολύ σιόδοξο άτομο. Είμαι 2 στα 10 που επιζούν από συμπτικό σοκ. Το σώμα μου φορτίστηκε πάρα πολύ για να με σώσει. Και έτσι ξυπνάω, παιδιά, με ξυπνάνε μάλλον από κόμμα, μετά από 2 εβδομάδες και είμαι παράλληλη από το λαιμό και κάτω. Δεν μπορώ να αναπνεύσω μόνο μου, αναπνέω με βοήθεια. Και είχα και γάγκρινα. Όχι γάγκρινα! Εν έτη 2017 έπαθα γάγκρινα. Γιατί ξέρετε, εκτός από κόμμα στη Μαλαισία,
πολεμούσε και στο Αλβανικό μέτωπο. Το 41. Γαγκρένα. Μπλε, μαύρα τα άκρη μου. Εντάξει, φασάρα. Και περνάω 1,5 μήνα εντατική στη Μαλαισία, όπου σε κάποια φάση έπαθα και μια μήνυ αιμορραγία που πάλι νομίζω ότι πέθαινα. Τελικά πάλι δεν πέθαινα. Γέλιο που κάνουμε στη Μαλαισία. Και αυτή η αιμορραγία δεν είναι καν σημαντικό. Απλώς ένας από τις χιλιάδες σωλήνες που είχα πάνω μου τρύπησε να μην. Και με χειρουργήσαν να το φτιάξουν, αλλά καλά. Ο λόγος που αναφέρω είναι από αυτό το χειρουργείο ξύπνησα τυφλή. Yeah! Πάρτι! Το οποίο εγώ τότε το αντιμετώπισα παιδιά φοβερά χαλαρά. Μου λέει ο Μάλης, Καθορίνα, can you see? Και του λέω, no, but it's okay. Και μου λέει, can you see light and dark? Λέω, no, but it's temporary, μη σκάς. Και ναι, ο Μάλης κάνει, παιδιά, τι φάρμακα της δίνουμε. Μετά από λοιπόν 1,5 μήνες στη Μαλαισία, φεύγω και έρχομαι Ελλάδα. 3 μήνες εδώ στο νοσοκομείο. Αρχίζω και βλέπω λίγο καλύτερα. Κάνω και ένα τελικό χειρουργείο που βρήκαν το σάπιο έντρο που είχαν την τρύπα και μου κάνουν τη ζωή. Το βγάζουν, φτιάχνουν και θεωρούν ότι για την υπόλοιπη ενώση μου καλό είναι να πάνε ζήσω με τη μάνα μου. Αν θέλετε να ξέρετε περισσότερο και συμβιώσει με τη μάνα μου, να έρθετε στην παράσταση, δεν έχω χρόνο γι' αυτό τώρα. Λοιπόν, και αρχίζω, παιδιά, σιγά-σιγά να μαθαίνω ξανά να περπατάω, να κουνάω τα χεράκια μου, να χέζουν πάνω μου. Και είμαι σαν μωρό, δηλαδή ήμουν σαν μωράκι 6 μηνών. Όταν με καλέσανε να μιλήσω στο Μπλανκ, μου είπανε να μιλήσω για το Μπλανκ των αισθήσεων. Το κενό ή το τίποτα των αισθήσεων που έζησα στο κόμμα. Και σου είπα, παιδιά, εγώ δεν είχα έλλειψη αισθήσεων στο κόμμα. Ήταν πολύ live το κόμμα μου. Έβλεπα απίστευτα ζωντανά όνειρα. Και αν καταλάβετε, τις 3 μέρες που σχεδόν πέθαινα, εγώ ονειρευόμουν ότι έκανα γιόγκα. Στη Κορνουάλη. Και εγώ δεν κάνω γιόγκα. Ήτανε πολύ δύσκολη γιόγκα. Μερικές στάσεις ήταν πολύ επίπονες. Και μετά ονειρεύτηκα ότι μετά τη γιόγκα, αφού έστρωσα, πήγα Καναδά για παραστάσεις. Στο κόμμα όλα αυτά, έτσι. Και μείναμε στο Τορόντο σε ένα μαλαισιανό ξενοδοχείο. Γιατί άκουγα τι γινόταν και οι πλοφορίες μπαίνανε και γινόταν μέρος των ονείρων μου. Και το ξενοδοχείο είχε 9 ορόφους ξενοδοχείου και 3 ορόφους νοσοκομείου. Οπότε όταν συνήλθα από το κόμμα, ήταν λίγο γίνα γύρω μου και όλα κατένα. Είσαι στη Μαλαισία. Επειδή η πρώτη μου σκέψη είναι άγμαρτη καημένα. Δεν ταξιδεύουν συχνά και μπερδευτήκανε. Είμαστε Καναδά, σε μελισσανό νοσοκομείο. Μαλακά δεν καταλαβαίνω. Οπότε είναι 2 κενά για τα οποία θέλω να σας μιλήσω. Πρώτον, το ότι βρέθηκα ξαφνικά στην ηλικία που είμαι, σαν όνειρο μου. 40. Έχετε δίκιο, δεν φαίνομαι καθόλου να είσαι καλά. Να ξαναρχίσω από την αρχή. Σαν κομπιούτερ που κράσανε, περιμένεις με άγχος που θα βγάλει το σήμα, τι είμαι ζωντανό! Και μετά κάνεις reboot, σιγά σιγά εννέα τα προγράμματα. Εγώ κάνω reboot το περιπάτημα, αντικίνητο χειρών, την όραση. Η ομιλία χάλασε 1 χρόνο μετά. Μάρτιο του 18 χαλάει η ομιλία μου. Και ήμουν, παιδιά, δεν μιλάω καλά, παιδιά. Και μου λέει, γιατρή μου, μια χαρά σου ακούω.
Λέω, καλά. Εγώ δεν είμαι γιατρός, αλλά δεν μιλάω καλά. Αν εσύ μ' ακούς καλά, είμαι κομπλέ. Απλώς σας παίρνω μαζί μου στις παραστάσεις να λέει στον κόσμο μια χαρά μιλάει, εσείς να ακούτε καλά. Οπότε, όταν ξεκίνησα σιγά σιγά να ανακαλύπτω τη ζωή μου, είναι σαν ένα μικρό μωρό. Άρχισα να μισώ τα μικρά μωρά. Γιατί είναι οι μεγάλοι μου ανταγωνιστές. Πάω κότρα με όποιο μούλικο γεννήθηκε το Σεπτέμβριο του 17. Ποιος θα περπατήσει πρώτος. Θα τα τσακίσω τα κολόπεδα. Δε, όσο είναι γεννημένη Σεπτέμβριο 17, που είναι η πρώτη φορά που σηκώθηκα, τώρα είναι 1,5 και πάνε να μιλήσουν κι όλα τα αρχίδια. Τέλος πάντων. Οι μεγαλωματώνιστες. Αλλά βρέθηκα σε αυτή τη φάση που ξαφνικά μου δόθηκε μία φοβερή ευκαιρία να ξαναρχίσω τη ζωή μου με τις παλιές γνώσεις που είχα, που είναι genius. Το στενή μου γνώση να σ' είχα πρώτα. Να το, είμαι το πιο σοφό μωρό που έχετε δει ποτέ σας. Μου δόθηκε μοναδική ευκαιρία. Ξαφνικά ήταν σαν να έσβησε κάποιος τον πίνακα που είχε γραμμένα πάνω λεπτομέρειες από τη ζωή μου. Και μου δόθηκε ευκαιρία να γεμίσω όπως θέλω και όποτε θέλω. Να αφαιρέσω όλα τα πράγματα που με φτάσανε σου να ρωτήσω. Που ήτανε άγχος, πίεση, κούραση. Ένα ανελέητο... Πώς να... Δεν είναι ακριβώς φιλοδοξία. Είναι αυτό. Ήθελα να είμαι καλύτερη. Πάνω που στη καλύτερη στον κόσμο. Ήθελα Νόμπελ ειρήνης. Δεν ξέρω πώς το μου το δίνανε. Μην κολλάτσα λοιπόν μέρες. Και ανακάλυψε αυτό το πάλαμο του να είσαι καλύτερη. Είναι άσκοπο, ξετρώει από μέσα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να είσαι καλά εσύ με τον εαυτό σου. Επειδή είναι φοβερά σημαντικό αυτό, δεν μπορώ να σας το τονίσω. Και στα πτυχία, τα βραβεία, αυτά είναι απλώς σημάδια που σου λένε αν πας προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Το ουσιαστικό πράγμα είναι να είσαι καλά με τον εαυτό σου και αυτό που κάνεις να σε γεμίζει. Και αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Γιατί αν αυτό που σε γεμίζει είναι να σκοτώνεις κόσμο και να κάνεις παλτό από το δέρμα τους, τότε δεν τα πας πολύ καλά με τον εαυτό σου, φίλε μου. Οπότε αυτό το... Δεν είναι κενό, το blank που μου δόθηκε. Μου άνοιξε κοινή σελίδα να ξαναφτιάξω τη ζωή μου όπως θέλω. Δόξα Θεός, μπορώ ακόμα να κάνω στάνταρ και να λέω μαλλικής κόσμος να γελάει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που γελάτε με το πλέον. Και είναι τέλειο που χειροκροτάτε τον εαυτό σας. Γιατί, όπως σας έλεγα, πρέπει να αγαπάς τον εαυτό σου πρώτα. Μαθαίνει πολύ γρήγορα. Η χαρά του να μιλάς σε φοιτητές, ρε φίλε. Και το άλλο είναι, αυτό που έχω μάθει είναι ότι δεν είσαι επιτυχία σου και δεν είσαι αποτυχία σου. Είσαι πώς τα αντιμετωπίζεις. Και άμα είσαι καλά με τον εαυτό σου, μπορείς να αντιμετωπίσεις τα πάντα. Και το blank ή το κενό ή το τίποτα δεν είναι αγκαστικά κακό, δεν έχει πρόσημο. Είναι ένα τίποτα που έχει το κάνει στο τεστ. Είναι η εναρκτήριος δύναμη για κάθε δημιουργική διαδικασία. Οι λέξεις που επέλεξα να πω είναι πολύ δύσκολες να τις προσφέρω. Το creative process, εντάξει. Λοιπόν, μη χαίρεστε. Και μη φτωείστε, μην αγχώνεστε. Τα blank στη ζωή θα είναι άπειρα. Έχω ζήσει και blank από τον σκηνό κωμικός που ξεχνάω ό,τι έχω να πω. Και είναι και λίγο blank.
Κάτι είχα να πω. Καλά, λιμάνο μου να παντρευθώ, να κάνω παιδιά. Γιατί είμαι εδώ. Αλλά είναι οι στιγμές όπου κάνεις re-evaluate, συγγνώμη παιδιά, πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Τα ελληνικό μου είναι broken. Το blank και το κενό είναι φοβερή δύναμη. Είναι εκπληκτικά πράγματα. Άστο, μου ήρθε στο εξωτερικό αστείο, δεν πειράζει. Θα στο πω μετά. Είναι εδώ ο κύριος Νικολάου και θα μου πάει τρένο. Του είπα, και λέω, κύριε Νικολάου, πόσο μπορώ να βρίσω. Έχετε δίκιο, κρατιέμαι. Αλλά αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι νομίζω αυτό που έχω μάθει περισσότερο αυτό τον καιρό είναι ότι το μεγάλο blank που ζω αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο ότι ξανά έρθει η ζωή μου και έχω τη φοβερή ευκαιρία να βγάλω όλα τα αρνητικά μου και τα θετικά και να αρχίσω να περνάω γαμάτα. Είναι ότι το μεγαλύτερο blank που έχω δει έρχεται από την έλλειψη παιδείας γύρω από αρρώστια, αναπηρία, ψυχολογικά προβλήματα, δυσκολίες στην Ελλάδα. Τα κρύβουμε στην ντουλάπα μαζί με τον νηφικό της γιαγιάς και τον γκέι θείο. Έχουμε μηδέν παιδεία γύρω από αυτό το θέμα, το οποίο πάλι είναι μια φοβερή ευκαιρία να ξεκινήσουμε να μαθαίνουμε γύρω από αυτό. Δηλαδή, όταν περπατάω στον δρόμο με την νοσοκομό μου, νιώθω ικτό και λείψη να μου έρθει, που επειδή είναι άχρηστα συναισθήματα. Δεν βοηθάνε. Δηλαδή, όταν περπατάω στον δρόμο, αυτό, αχ, το έκανε το κορίτσι, τι έπαθε. Δεν το θέλω. Θέλω να σε χειριστείς, αχ, καημένη μονάρα, τι έπαθε. Και νομίζω ότι αρχίζοντας από εσάς τα νέα παιδιά, την ελπίδα του αύριο. Η μελλοντική μου άντρες. Εσείς είστε που μπορεί να ξεκινήσετε δυναμικά την αλλαγή. Παιδιά, πήγα στο μολ με αυτό το καροτσάκι. Πέσαν πάνω μου τρεις άνθρωποι. Και καλά δεν είδαν το καροτσάκι. Τα μαλλιά μου! Σοβαρά, πέσαν πάνω μου τρία άτομα. Δεν ζήτησαν ούτε μία συγγνώμη, ούτε ένα αυτόγραφο. Δεν ξέρω πού πάει αυτή η χώρα. Οπότε κλείνοντας, Έλληνα, πόσο έχω κάνει. 23 λεπτά. Φεύγω, γεια. Λέω στην Έλληνα, μπουν, δεν είμαι συγγνώμη. Ναι, μιλάω πάντα παραπάνω. Πει συγγνώμη, λέω στον μου κύριε Νικολάου, στο λιτήλι, αν μπορούσα να σπιδούσα όλο να φύγω. Αυτό που θέλω να πάρετε, από σήμερα είναι, νομίζω ότι τα πάντα μπορούν να αντιμετωπιστούν με αγάπη, σεβασμό και γέλιο. Για μένα είναι το τρίπλο της επιτυχίας, τα πάντα. Να φέρεις με αγάπη, σεβασμό και γέλιο στο φαΐ που τρως, στο κόσμο γύρω, στο σώμα σου, στις βιολογικές λειτουργίες. Απαχίζεις με αγάπη και σεβασμό. Δεν θα πας στη διάτρηση εντέρου. Είναι πολύ σημαντικό. Και το γέλιο, αν μπορείτε να γελάτε τουλάχιστον μία φορά τη μέρα, νομίζω ότι σιγά σιγά όλα θα λυθούν. Το πιστεύω κράτα αυτό. Και βέβαια, τα κατάλληλα αξεσουάρ παίζουν πολύ σημασία. Αλλά είναι αυτό. Εγώ από το blank μου, αν μπορείς να φύγει το blank μου, θα το γεμίσω με αγάπη, σεβασμό και γέλιο. Ευχαριστώ πολύ.